Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Τρίτη, 29 Οκτωβρίου και παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του TV Ροδόπη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Δυσάρεστη έκπληξη περίμενε σήμερα το πρωί τους μαθητές και τους δασκάλους του 8ου Δημοτικού Σχολείου Κομωτινής, καθώς μετά την επιστροφή τους στο σχολείο από το τριήμερο, αντίκρισαν εικόνες καταστροφής. Τα λόγια περιττεύουν, οι εικόνες μιλούν από μόνες τους, καθώς το σχολείο έγινε αγνώριστο μετά από ζημιές που προξένεσαν άγνωστοι. Βανδαλισμούς για ακόμη μία φορά πραγματοποίησαν άγνωστοι στο 8ο Δημοτικό Σχολείο Κομωτινής το τριήμερο της 28ης Οκτωβρίου, όπου το σχολείο ήταν κλειστό. Φωτιές σε δύο σημεία, σπασμένα παγκάκια και άλλα πολλά άφησαν οι βάνδαλοι στο πέρασμά τους, σύμφωνα με τον διευθυντή του 8ου Δημοτικού Σχολείου Κομωτινής, κύριο Μιχάλη Ράντο. Θύμα βανδαλισμού έπεσε πάλι το σχολείο σας για ακόμη μία φορά. Πόσες φορές είναι που γίνεται αυτό και τι φθορές συνήθως προκαλούν? Οι φορές που προκαλούν είναι συγκεκριμένες. Πρώτα βλέπετε με γκράφιτι καταστρέφουν τον περιβάλλοντα χώρο και τους στίχους. Προξενούν φθορές σε κέρια σημεία του κτηρίου, όπως ξυλώνουν την μόνωση από τείχη που είναι στην πλευρά. Το κιόσκι το οποίο βάλαμε πέρσι το καταστρέφουν και το καίνουν σιγά σιγά, έχουν σκοπό να το διαλύσουν. Καταστρέφουν το σύστημα άρδευσης, σπάνουν τζάμια, πετάνε μπουκάλια στον αύριο χώρο, πετάνε τις υδροροές από τα φρεάτια, καταστρέφουν τα κάγκελα, κατέστρεψαν το γραμματοκιβώτιο. Το σύστημα ενδοπικοινωνίας με τους γονείς που έρχονται να ρωτήσουν για τα παιδιά τους. Γενικά καταστρέφουν ό,τι μπορούν, το οποίο δεν προφυλάσσεται. Σε συνεργασία με τον Δήμο Κομωτινής θα γίνει προσπάθεια να μπουν συστήματα παρακολούθησης του εξωτερικού χώρου για να παρακολουθείται ο χώρος μετά το πέρας των μαθημάτων, ώστε να προφυλαχθεί το σχολείο, όπως τόνισε ο κύριος Ράντος. Πριν 20 μέρες αποπειράθηκαν να εισέλθουν και εντός του χώρου. Αποπειράθηκαν από την πίσω μεριά, να ανοίξαν την πόρτα, αλλά υπάρχει μέσα σύστημα συναγερμού που τους έπιασε. Άρα λοιπόν τι κάνουμε, θα έρθει και η ώρα να βάλουμε και έξω σύστημα παρακολούθησης. Ήδη ήρθαμε σε επαφή με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων και με έναν νόμο ο οποίος ισχύει ο οποίος τέθηκε σε ισχύ πάλι στις αρχές Σεπτεμβρίου. Έχει δημοσιευτεί και στο ΦΕΚ της κυβέρνησης. Τα σχολεία μπορούν και όλοι οι χώροι δημόσιοι μπορούν να αποκτήσουν παρακολούθηση για τον αύριο χώρο. Η παρακολούθηση θα γίνεται μετά το πέρας της μαθησιακής διδασκαλίας, μετά τις 4 μέχρι το πρωί και θα υπάρχει πρόσωπο στο Δήμο Κομωτινής, βασικά για εμάς ενδιαφερόμαστε, ο οποίος θα βλέπει τα δεδομένα και θα ενεργεί πάνω σε αυτά. Δηλαδή εμείς σαν εκπαιδευτικοί δεν έχουμε κανένα δικαίωμα, ούτε υπάρχει θέμα προστασίας των παιδιών όπως ξέρετε, γιατί η παρακολούθηση θα γίνεται εκτός σχολικού ωραρίου από τις 4 το απόγευμα και μετά, όπου σταματάει η εκπαιδευτική διαδικασία μέχρι την άλλη μέρα το πρωί. Για να γλιτώσουμε από βανδαλισμούς και από τη φθορά περιουσίας που εμείς οι ίδιοι πληρώνουμε. Για πρώτη φορά φέτος συμμετέχει σε πρόγραμμα της κατηγορίας Erasmus Plus δράση K1, μαθησιακή κινητικότητα ατόμων και κινητικότητα προσωπικού σχολικής εκπαίδευσης, η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης. Η Διευθύντρια της Δευτεροβάθμιας, κυρία Μέρη Κοσμίδου, μας ενημερώνει περαιτέρω για το πρόγραμμα αυτό. Ακόμη ένα πρόγραμμα Erasmus έρχεται να προστεθεί στο ενεργητικό της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης. Πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, σε ποιους απευθύνεται και τι ακριβώς αφορά, αναφέρει στην κάμερα του TV Ροδόπη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης η Διευθύντρια της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κυρία Μέρη Κοσμίδου. Είναι γνωστά τα προγράμματα Erasmus και η σημασία την οποία αυτά έχουν για την κινητικότητα και όχι μόνο μαθητών και εκπαιδευτικών, φυσικά και φοιτητών. Στην περίπτωσή μας αφορούν αυτά τα οποία έχουν να κάνουν με την δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Έτσι, φέτος η δευτεροβάθμια έρχεται να συμπληρώσει άλλο ένα ακόμη Erasmus στα πλαίσια της. Αυτή τη φορά
Ένα που αφορά μόνο κινητικότητα εκπαιδευτικών, και όταν μιλάμε κινητικότητα εκπαιδευτικών εννοούμε την ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών μας πάνω σε θέματα τα οποία τους ενδιαφέρουν. Το πρόγραμμα λοιπόν που κατέθεσε η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας, το οποίο εμπεριέχει 3 σχολεία της βαθμίδας και του νομού, και αυτά είναι το Γενικό Λύκειο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Απών, το 4ο Γυμνάσιο Κομωτινής και το 3ο Γενικό Λύκειο Κομωτινής, καθώς επίσης και αυτήν καθεαυτήν τη διοίκηση της δευτεροβάθμιας, πήρε πάρα πολύ υψηλή βαθμολόγηση, με αποτέλεσμα να έχουμε πλέον και την πρώτη μας μεταβίβαση των εκπαιδευτικών, η οποία έγινε τόσο από το 4ο Γυμνάσιο όσο και από το 3ο Λύκειο και φυσικά και από το Γενικό Λύκειο Σαπών. Αφορά 12 εκπαιδευτικούς συνολικά, 14 μετακινήσεις, με έναν τίτλο ο οποίος έχει να κάνει με την πρόληψη της διαρροής των μαθητών μας και πώς εμείς ως εκπαιδευτικοί μπορούμε να συμβάλλουμε στην καλύτερη ποιότητα της εκπαίδευσης, και θεωρώ ότι είναι τιμητικό τόσο για την πρόταση που κατεβάσαμε όσο και για τους συναδέλφους. Για την πρόταση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μίλησε η Διευθύντρια κυρία Μέρη Κοσμίδου. Λοιπόν, της πρότασή μας μιλάει για ένα καινοτόμο επίπεδο και μια καινοτόμο εκπαίδευση, για μια εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς, γιατί έτσι θέλουμε να είναι και έτσι είναι αυτά τα χρόνια η παροχή της εκπαίδευσης στην περιοχή μας, και μια εκπαίδευση την οποία θέλουμε να ενδυναμώσουμε με εκπαιδευτικούς οι οποίοι πραγματικά ενδυναμώνονται, αφού και την επιστημονική γνώση λαμβάνουν από οργανισμούς, αλλά και με άλλους συναδέλφους από τα υπόλοιπα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συναντώνται, ανταλλάσσοντας, και όταν λέω ανταλλάσσοντας, πραγματικά και εμείς οι ίδιοι συνεισφέρουμε τις δικές μας πρωτοβουλίες και εμπειρίες που έχουμε από τα δικά μας σχολεία, έτσι συμβάλλοντας στον εμπλουτισμό της εμπειρίας και της γνώσης για την εκπαίδευση σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα όσα αποκομίζουν καθηγητές αλλά και μαθητές από την ανταλλαγή του προγράμματος Εράσμους, ανέφερε η κυρία Κοσμίδου. Είναι γεγονός ότι όταν έχουμε να κάνουμε με επισκέψεις σε άλλα κράτη και να αντιληφθούμε ότι υπάρχει ένα άλλο είδους εκπαίδευση ή μια άλλο είδους μια άλλου είδους εκπαίδευση και ποιότητα και παροχή και ένας τρόπος άλλος διαφορετικός σκέψης και λειτουργίας, δεν θα πω καλύτερος ή χειρότερος, θα πω διαφορετικός, είναι κάτι το οποίο μας εμπλουτίζει. Μας εμπλουτίζει τόσο στην τεχνογνωσία, θεωρώντας φυσικά ότι είμαστε πολύ ψηλά και εμείς οι ίδιοι στην τεχνογνωσία, αλλά πάντα το διαφορετικό είναι αυτό το οποίο έρχεται να ανοίξει ορίζοντες. Και όταν οι εκπαιδευτικοί ανοίγουν ορίζοντες, θα ανοίξουν οι ορίζοντες και των μαθητών, αλλά όταν έχουμε και μετακινήσεις μαθητών, οι ίδιοι γίνονται πολλαπλασιαστές, ώστε να γυρίσουν πίσω και να πούν αυτά τα οποία έχουν δει, να μεταφέρουν τις εμπειρίες τους, να μεταφέρουν τη γνώση μέσα στην εκπαιδευτική καθημερινότητα. Με 11 θέματα συνεδρίασε σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Κομωτινής. Παρακολουθήστε ένα απόσπασμα από τη σημερινή συνεδρίαση, καθώς αύριο θα προβληθούν τα αναλυτικά ρεπορτάζ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Αφορά στην υποβολή του απολογιστικού δυνατή οικονομικού έτους και στην έκθεση του ισοδοσμού των ανταγωνισμάτων κρίσεως. Ξεκινούμε λοιπόν με το πρώτο θέμα, την υποβολή απολογιστικού δυνατή οικονομικού έτους 2018 του Δήμου Κομωτινής. Πρόκειται για την 236 του 2019 απόφαση της οικονομικής επιτροπής. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ο πίνακας αυτός αναφέρει τις εργασίες του Ταμείου κατά τέλος 2018. Υποβάλλεται μαζί με την ισοποίηση του Ταμείου. Είναι ένας απολογιστικός πίνακας, στον οποίο υπάρχουν
πληροφορίες, πώς έχουν διαμορφωθεί τα έσοδα, τι έχει επιβεβαιωθεί, τι έχει εισπραχθεί, ποιο ήταν το υπόλοιπο ταμείο και αν αυτά όλα τα προσθέσουμε και τα αφαιρέσουμε, καταλήγει στο ταμείο το οποίο μεταφέρθηκε στο 2019, δηλαδή στο ταμείο της 31 Δεκάτου του 2018. Παράλληλα, δίνει πληροφορίες για πόσα εντάλματα έχουν εκδοθεί, ποια ήταν από μισθοδοσία, ποια ήταν από κρατήσεις, ποια έπρεπε να πάνε για προληπτικό έλεγχο μέχρι τις 31 Ιουλίου που υπήρχε, ποια δεν πήγανε. Δεν έχει κάτι στην ουσία, μόνο δίνει πληροφορίες. Απλά θέλω να τονίσω και εδώ, εγώ θέλω να τονίσω, ναι, μεν υπάρχουν κάποια θετικά πρόσημα, υπάρχει με το διαθέσιμο υπόλοιπο από το 2018 μεταφέρει το 2019 που παραμένει στα 8 εκατομμύρια. Θέλω να πω πάλι αυτό που είχα πει και πέρυσι, ότι κάποια στιγμή αυτά τα χρήματα, επειδή δεν είμαστε ανώνυμη εταιρεία, αλλά είμαστε ένας Δήμος που υπηρετούμε το κοινό καλό, τους συμπολίτες μας, θα πρέπει κάποια στιγμή αυτή η ευρωστία, γιατί τα 8 εκατομμύρια δεν είναι λίγα, δεν είναι μικρό όπως όλα τα σημερινά δεδομένα, κάποια στιγμή θα πρέπει να αποτυπωθεί στην καθημερινότητα των συμπολιτών μας. Και αυτό δεν το βλέπουμε. Βέβαια, αυτό κύριε Δήμα, και αφορά την απερχόμενη διοίκηση, δεν αφορά εσάς. Ελπίζω πραγματικά να κάνετε πράξη αυτό που ζητάμε εδώ του χρόνου. Και κάτι ακόμη, ότι ουσιαστικά κατά το ίμιση, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Πολιτιάδη, τα έξοδα, τουλάχιστον έτσι όπως διαμορφώθηκαν, ήταν γύρω στα 64 εκατομμύρια και τα έσοδα είναι αυτά. Αν θέλετε να κάνω λίγο μια αναφορά στα νούμερα για να σχετοποιήσω. Και τα αδιάθετα είναι γύρω στα 30 εκατομμύρια. Λοιπόν. Κατά το ίμιση δηλαδή. Για την ενερχόμενη στάθμιση. Εκεί λοιπόν από κάποιους δημοσιογράφους ζητήθηκε εάν ήμουν έτοιμος να κάνω έναν μικρό απολογισμό πώς έκλεισε το έτος. Το 2018 είχα δηλώσει ότι ο Δήμος κλείνει με ένα ταμείο, ταμιακά διαθέσιμα, όχι αποθεματικά, 8 εκατομμυρίων. Αυτό λοιπόν δεχτήκαμε μία κριτική για αυτό το πράγμα. Πλην όμως είχα πει ότι αυτά τα ταμιακά διαθέσιμα έχουν δρομολογήσει τις διαδικασίες, θα το έλεγα στον προϋπολογισμό, αλλά μου δίνει την ευκαιρία, να μετατρεπούν, να μετακυλήσουν και να πάνε προς όφελος της τοπικής κοινωνίας, έργα, υπηρεσίες κλπ. Σήμερα λοιπόν, μετά από ένα χρόνο, έχω μαζί μου το βιβλίο ταμείου με χθεσινό κλείσιμο. Αυτά λοιπόν τα 8 εκατομμύρια είναι 6 εκατομμύρια, που σημαίνει ότι μέσα στο έτος 2 εκατομμύρια έχουν φύγει από το ταμείο και έχουν πάει σε παροχές, σε έργα, σε υπηρεσίες. Αυτή λοιπόν η διαδικασία συνεχίζεται, τα ταμιακά διαθέσιμα προστίθενται στα έσοδα, διαμορφώνουν τη στήλη εσόδων του προϋπολογισμού, η οποία ήταν 64 εκατομμύρια, αλλά δυστυχώς το δημόσιο, επειδή είναι βραδικίνητο, επειδή για να ελοποιήσει κάποιο πράγμα χρειάζεται και 3 και 4 χρόνια, πολλές φορές ένας διαγωνισμός μπορεί να κρατήσει περίπου ένα χρόνο, γι' αυτό δεν φαίνεται. Αλλά το ότι μέσα στο 2019, το οποίο σε 2 μήνες φτάνουμε στην 31 Δεκεμβρίου, θα το διαπιστώσετε και αυτό που λέω εγώ, ότι έχουμε δαπανίσει, έχουμε μετακυλήσει 2 εκατομμύρια, τα έχουμε κάνει έργα. Από την άλλη όμως μεριά, φτάσαμε σε ένα τέτοιο σημείο των Δήμων που μπορούμε και να απολαμβάνουμε ικανοποιητικές εκπτώσεις, που σημαίνει ότι μπορούμε να έχουμε πρόσθετα έξοδα, αλλά και να παροτρύνουμε τους εμφυμώτες μας να μπαίνουν στις ρυθμίσεις, όπου εκεί λοιπόν ρυθμίζοντας τα ποσά που οφείλουμε, έχουμε μία πρόσθετη εισπραξιμότητα.
οι φθινοπορεινές ενδιάμεσες εκτόσεις ξεκινούν από αυτήν την Παρασκευή 1 Νοεμβρίου και θα διαρκέσουν για 10 ημέρες έως και την Κυριακή 10 του μηνός, ημέρα όπου και θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα. Ωστόσο, οι καταναλωτές θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να παρατηρούν εάν αναγράφονται και οι δύο τιμές. Από την 1η Νοεμβρίου ξεκινούν οι ενδιάμεσες εκτόσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν 15 ημέρες. Εμφανώς εγγεγραμμένη θα πρέπει να είναι η τιμή πριν αλλά και μετά την έκπτωση, επισημαίνει η πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Κομωτινής, Κίκη Κωνσταντινίδου. Για μια ακόμη χρονιά ξεκινούν οι ενδιάμεσες εκπτώσεις για την χειμερινή περίοδο και ευελπιστούμε να είναι και η τελευταία, οι οποίες θα κρατήσουν 15 μέρες. Είναι από τις 1 Νοεμβρίου μέχρι και τις 15 Νοεμβρίου. Είναι ημερολογιακές ημέρες των εκπτώσεων και περιλαμβάνει και την Κυριακή 3 Νοεμβρίου. Όποιος επιθυμεί μπορεί να παραμείνει ανοιχτά από τις 11 το πρωί μέχρι και τις 3 το απόγευμα για την αγορά της Κομωτινής. Η νομοθεσία αυτή είναι η 4416 του 2016. Η οποία έφερε αυτή την αλλαγή στην νομοθεσία όσον αφορά τις προσφορές και τις εκπτώσεις στη χώρα μας και έχει προσθέσει επιπλέον δύο εκπτωτικές περιόδους που είναι του Νοεμβρίου και του Μαΐου που τις ονομάζουμε και ενδιάμεσες. Να εφιστήσουμε την προσοχή σε όλα τα εμπορικά καταστήματα που συμμετέχουν στην ενδιάμεση εκπτωτική περίοδο ότι θα πρέπει να είναι εμφανώς εγγραμμένη η δεύτερη τιμή η εκπτωτική επάνω στα εμπορεύματα ή αν έχουν εμπορεύματα τα οποία θα έχουν πάνω από το 50% των εμπορευμάτων. Θα έχουν έκπτωση ή προσφορά, θα πρέπει να υπάρχει αναγραφόμενο ποσοστό έκπτωσης. Να είμαστε λίγο συνεπείς όσον αφορά αυτή την νομοθεσία, γιατί τα πρόστιμα τα οποία υπάρχουν σε περίπτωση που δεν είμαστε νομότυποι είναι αρκετά μεγάλα και πιστεύω ότι δεν είναι εποχή για να μπορούμε που θα μπορέσουμε να επιβαρυνθούμε ένα ακόμη πρόστιμο, ένα ακόμη βάρος στα καταστήματά μας. Για την κίνηση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην αγορά αλλά και το τι ευελπιστούν οι επαγγελματίες από τις ενδιάμεσες εκτόσεις αναφέρει στην κάμερα του TV Ροδόπη η κυρία Κωνσταντινίδου. Η αλήθεια είναι ότι αυτή την περίοδο υπάρχει μια κάμψη όσον αφορά την αγορά, διότι έχουμε περάσει και από την περίοδο των σχολικών που ήταν εκεί μέσα στο Σεπτέμβρη μέχρι και τέλος Σεπτέμβρη. Περάσαμε και από μια πολύ επιτυχημένη λευκή νύχτα, την πέμπτη λευκή νύχτα της Κομωτινής, που δούλεψαν αρκετά τα καταστήματα και έμειναν πάρα πολύ ευχαριστημένα. Ωστόσο, τώρα περιμένουμε τη χριστουγεννιάτικη αγορά. Πάντα αυτή την περίοδο υπάρχει μια σχετική μικρή κάμψη. Οι ενδιάμεσες εκπτώσεις θα πιστεύουμε ότι θα κινήσουν κάπως την αγορά όσον αφορά τα καταναλωτικά προϊόντα. Ωστόσο όμως εμείς φέρουμε την αντίθεσή μας πάνω σε αυτή την νομοθεσία, διότι πιστεύουμε ότι παίρνει μέρος της χριστουγεννιάτικης αγοράς, γιατί είναι ακόμα μια προωθητική ενέργεια που γίνεται λίγες μέρες πριν από τις γιορτές, που όπως γνωρίζουμε όλοι οι γιορτές είναι μια περίοδο η οποία τα καταστήματα έχουν πολύ περισσότερα εμπορεύματα. Είναι το τέλος της χρονιάς, οι υποχρεώσεις των καταστημάτων αυξημένες, οπότε αυτό που επιθυμεί και θέλει η αγορά είναι οι δύο μεγάλες εκπτωτικές περίοδοι να μείνουν, που είναι του Ιανουαρίου και του Ιουλίου, και να επανέλθουμε σε μια κανονικότητα όσον αφορά τον νόμο των προσφορών και των εκπτώσεων. Στο TV Ροδόπη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μίλησε ο στρατηγός αναποστρατεία και απόφυτος του Βασιλικού Κολεγίου των Στρατηγικών Σπουδών του Λονδίνου, κ. Ιωάννης Ζούκας, ο οποίος μας ενημερώνει για τις εξελίξεις της τρομοκρατικής οργάνωσης ISIS μετά τον θάνατο του αρχηγού τους, την παράταση που δόθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο Ηνωμένο Βασίλειο για την αποχώρησή τους, καθώς και την αναμονή της απόφασης για την διεξαγωγή ή μη των πρόωρων εκλογών λόγω του Brexit, αλλά και για όλες τις εξελίξεις στη Συρία μεταξύ Τουρκίας και Ρωσίας. Πράγματι, είχαμε τη δολοφονία προχθές του αρχηγού του Ισλαμικού κράτους στο Ιντλίμ της Συρίας, η οποία κατέληξε σε δολοφονία μετά από οργανωμένη επιχείρηση την οποία έκαναν οι Αμερικανικές Ειδικές Δυνάμεις. Ο Αλ Μπαγκδάντι, που αποτελούσε τον αρχηγό του Ισλαμικού κράτους, αποτελούσε για τους τζιχαντιστές μια προσωπικότητα ιδιαίτερου μεγέθους και ενδιαφέροντος, με τεράστια απήχηση στον Ισλαμικό κόσμο. Μετά την επιχείρηση των Αμερικανών και την περικύκλωση, με βάση τα όσα ανακοινώθηκαν, πριν προλάβουν να τον συλλάβουν ή να τον εκτελέσουν οι Αμερικανοί, ο ίδιος πυροδότησε τα εκρηκτικά που είχε ζωσμένα στον εαυτό του και μαζί με τρία από τα παιδιά του κατέληξαν και έτσι έμεινε το Ισλαμικό κράτος, τουλάχιστον προς το παρόν, χωρίς να έχει κάποιον επικεφαλής και μάλιστα
προσωπικότητα η οποία ήταν ιδιαίτερα εκτιμόμενη στο Ισλαμικό κράτος. Πέραν δε αυτού ήταν ο συγκεκριμένος άνθρωπος και θα έλεγα ιδιαίτερα επιδέξιος σε προσπάθειες τις οποίες έκανε το Ισλαμικό κράτος για να υλοποιήσει τις επιδιώξεις του. Τελικά δολοφονήθηκε, έφυγε από τη ζωή. Γνωρίζουμε ότι από ανακοίνωση που έκανε το Ισλαμικό κράτος ότι όρισαν κάποιον νέο αρχηγό του Ισλαμικού κράτους και μάλιστα έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν αξιωματικός στον Ιρακινό στρατό στην εποχή του Σαντάμ Χουσέιν. Θα περιμένουμε να δούμε πώς ακριβώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στο Ισλαμικό κράτος. Σίγουρα όμως δεν φαίνεται τουλάχιστον στο άμεσο μέλλον να έχουμε στο Συριακό χώρο δραστηριοποίηση μεγαλύτερη από το παρελθόν. Θα έλεγα αρκετά μικρότερη θα είναι, διότι θα πρέπει και το Ισλαμικό κράτος να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα. Εκείνο όμως που φαίνεται ιδιαίτερα ανησυχητικό και ήδη οι ευρωπαϊκές χώρες άρχισαν να παίρνουν κάποια μέτρα με πρώτη τη Γαλλία, είναι το γεγονός ότι η μοναχική λύκη, δηλαδή μεμονωμένοι τζιχαντιστές οι οποίοι βρίσκονται σε χώρες εκτός της Συρίας, να αρχίσουν να δραστηριοποιούνται και να προκαλούν προβλήματα, τρομοκρατικές δηλαδή ενέργειες, στις χώρες όπου βρίσκονται αυτή τη στιγμή. Είναι ένα από τα ανησυχητικά θέματα που ενδεχομένως να αντιμετωπίσουν πολλές χώρες και ιδιαιτέρως ευρωπαϊκές. Θα περιμένουμε να δούμε την εξέλιξη των γεγονότων μετά από αυτό το μεγάλης σημασίας γεγονός της δολοφονίας του Αλ Μπαγκδάντι στο χώρο της Συρίας. Ως προς το θέμα της κατάστασης που επικρατεί αυτή τη στιγμή στην Αγγλία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, είναι γεγονός ότι η όλη πολιτική κατάσταση τον τελευταίο καιρό εξαιτίας του Brexit που αποφάσισαν με δημοψήφισμα το 2016 οι πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου βρίσκεται σε μια θα έλεγα ιδιαίτερη αναστάτωση και προβληματιζόμαστε για την κατάσταση που επικρατεί στον πολιτικό χώρο αυτής της χώρας, η οποία χώρα θυμιζόταν για τις δημοκρατικές της αρχές, τη σταθερότητα της δημοκρατίας της, τις νόμιμες διαδικασίες που ακολουθούσε κλπ. Ως τελευταίες εξελίξεις βλέπουμε το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εγκρίνει τρίμηνη παράταση υλοποίησης του Brexit μετά τη συμφωνία την οποία πέτυχε η Ευρωπαϊκή Ένωση με τον σημερινό πρόεδρο, τον Boris Johnson. Δηλαδή τον Brexit να σημειωθεί μέχρι τις 31 Ιανουαρίου του 2020. Κατέρχεται ο Boris Johnson στο κοινοβούλιο της χώρας του και θέτει προς ψήφιση τις πρόωρες εκλογές προκειμένου διά των εκλογών αυτών να υλοποιηθεί από τη νέα κυβέρνηση το Brexit με βάση τη συμφωνία. Έχασε στην ψηφοφορία που έγινε, ο Boris Johnson δεν πέτυχε να ψηφιστεί από τα 2/3 του κοινοβουλίου που ήταν απαραίτητο για προσφυγή πρόωρα στις κάλπες και πλέον δημιουργήθηκε μια πιο οξία θα έλεγα πολιτική κατάσταση σε αυτή την πολύ δημοκρατική χώρα, τουλάχιστον όπως τη βλέπαμε στο παρελθόν. Η ανακοίνωση που έκανε ο Boris Johnson μετά την αποτυχία αυτή στο Κοινοβούλιο της Αγγλίας ήταν ότι θα επανέλθει στο Κοινοβούλιο και θα ζητήσει πάλι τη διεξαγωγή πρόωρων εκλογών, αλλά με άλλη μέθοδο, με τη μέθοδο του νομοσχεδίου. Δηλαδή θα ακολουθήσει μια διαδικασία με βάση την οποία δεν θα απαιτηθεί πλειοψηφία των 2/3 για να πάει σε πρόωρες εκλογές, αλλά την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου του κοινοβουλίου, το 50% δηλαδή συνένα. Δημιουργείται ήδη η πρώτη αντίδραση εκ μέρους αντιπολιτευομένων για το αν αυτό θα είναι νόμιμο ή όχι. Πάντως το βέβαιο είναι ότι αυτή τη στιγμή η Αγγλία βρίσκεται σε μια ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση. Το κύρος της στον πολιτικό τομέα θα έλεγα έχει
υπό στη πλήγμα και επιπλέον έχει προβληματίσει κατά την εκτίμησή μου και τον αγγλικό λαό το γεγονός της, του Brexit με τις συνέπειες τις οποίες φάνηκε να έχει μέχρι τώρα στο σύνολο αυτής της χώρας. Δεν είμαι απόλυτα σίγουρος αν σε κάποιο αν γινόταν αυτή τη στιγμή ένα καινούριο δημοψήφισμα για το Brexit, αν θα είχε την ίδια άποψη η πλειοψηφία του αγγλικού λαού με αυτή που είχε στο 2016, δηλαδή αν θα ξανατασσόταν υπέρ της αποχώρησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα περιμένουμε να δούμε τις επόμενες αντιδράσεις της αγγλικής κυβέρνησης και προσωπικά του Μπόρις Τζόνσον. Πάντως, με βάση τα όσα ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση, μέχρι 31 Ιανουαρίου του 2020 το αργότερο, το Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σχετικά με το θέμα της κατάστασης στη Συρία, ενώ βρισκόμαστε λίγο πριν από τη λήξη, λίγες ώρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας ανακοχής που πέτυχαν ο Πούτιν με τον Ερντογάν των 150 ορών προκειμένου να αποχωρήσουν από τα τουρκοσυριακά σύνορα οι Κούρδοι και να δημιουργηθεί η ζώνη ασφαλείας όπως την αποκαλεί ο Ερντογάν στα σύνορα Συρίας-Τουρκίας. Έγιναν κάποιες αποχωρήσεις με βάση τα όσα δείχνουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Δεν είμαστε απόλυτα βέβαιοι ακόμα αν αποχώρησε το σύνολο των Κούρδων από την περιοχή. Οι Ρώσοι διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στο συγκεκριμένο χώρο και στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Ο Ερντογάν απείλησε ότι εάν με τη λήξη της ανακοχής των 150 ωρών που όπως προείπα τελειώνει μέσα σε λίγες ώρες, εάν δεν έχουν αποχωρήσει όλοι οι Κούρδοι από τη συγκεκριμένη ζώνη, θα κάνει στρατιωτική επιχείρηση προκειμένου να τους διώξει βίαιως. Διαπιστώνεται και πάλι από τα όσα βλέπουμε μέχρι τώρα μετά την τελευταία ανακοχή ανάμεσα στη Ρωσία και στην Τουρκία ότι ο μεγάλος κερδισμένος στο Συριακό πρόβλημα, σε αυτό το πρόβλημα που ξεκίνησε στις 15 Μαρτίου του 2011 και συνεχίζεται ακόμη, δηλαδή για ένα πλέον χρονιά συνεχίζεται, μεγάλος κερδισμένος φαίνεται να είναι η Ρωσία, γιατί ρυθμίζει πολλά από τα γεγονότα και τις συνέπειες αυτού του προβλήματος. Βλέπουμε βέβαια ότι και η Τουρκία δεν πήρε το σύνολο των όσων επιδίωκε από την ανακοχή την οποία είχε συνάψει με τους Ρώσους και την άλλη που προηγήθηκε μεταξύ Αμερικανών και Ερντογάν. Πάντως κάτι παίρνει, κάτι κερδίζει από την λύση που δόθηκε. Θα έλεγα ωφελημένος από αυτή την υπόθεση βγαίνει και ο Άσαντ, ο πρόεδρος της Συρίας, αφού οι Κούρδοι οι οποίοι ήταν αναφαντών κατά του Άσαντ και επιδίωκαν με κάθε τρόπο να καταλάβουν όσο γίνεται περισσότερα εδάφη στη βορειοανατολική Συρία και σε τυχόν λύση που θα δοθεί στο συριακό πρόβλημα εκεί να δημιουργήσουν ένα δικό τους στην χειρότερη για αυτούς περίπτωση μια ημιαυτόνομη περιοχή, στην καλύτερη ένα ανεξάρτητο κουρδικό κράτος. Βλέπουμε ότι με το να αναγκαστούν οι Κούρδοι να πέσουν στην αγκαλιά του Άσαντ προκειμένου να προστατεύσουν όσο περισσότερο τους εαυτούς τους, τα εδάφη τους, τις οικογένειές τους κλπ, ο Άσαντ δεν κινδυνεύει πλέον σε τυχόν λύση του προβλήματος να δημιουργηθεί στο χώρο του ένα ημιανεξάρτητο ή ακόμα για σαν ακραία περίπτωση και ανεξάρτητο κουρδικό κράτος. Θα περιμένουμε την εξέλιξη των γεγονότων. Διαπιστώνεται δε ότι η δυναμική που υπάρχει και οι εξελίξεις είναι όχι προβλέψιμες σε όλες τις περιπτώσεις και πάντως είναι γρήγορες. Η μερίδα με θέμα την κοστολόγηση παροχής υπηρεσιών διοργάνωσε το Σωματείο Αδιούχων Ψυκτικών και Κλιματιστικών Εγκαταστάσεων Ροδόπης και Ξάνθης σήμερα το απόγευμα στην αίθουσα του Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Ροδόπης στην Κομωτινή.
Σήμερα, Τρίτη, 29 Οκτωβρίου, πραγματοποιήθηκε η μερίδα με θέμα την κοστολόγηση παροχής υπηρεσιών, όπου διοργάνωσε το Σωματείο Αδειούχων Ψυκτικών και Κλιματιστικών Εγκαταστάσεων Ροδόπης και Ξάνθης. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Επαγγελματικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Ροδόπης, με ομιλητή τον καθηγητή Οικονομικής Ανάλυσης και Διεθνών Οικονομικών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης, κ. Περικλή Γκόγκα. Έχετε μια εκδήλωση. Τι αφορά η εκδήλωση αυτή και για ποιες ανάγκες έγινε? Σήμερα έχουμε μια ημερίδα η οποία έχει το τίτλο Κοστολόγηση Υπηρεσιών. Οι ανάγκες οι οποίες δημιουργήθηκαν ήταν πάντα ένα ερώτημα πώς πρέπει να κοστολογούμε μια υπηρεσία, όχι μόνο σαν ψυχτική, αλλά σε όλα τα τεχνικά επαγγέλματα. Γι' αυτό και η εκδήλωση είναι ανοιχτή, δεν είναι μόνο για συναδέρφους. Κάναμε μια πρόταση στον κύριο καθηγητή, τον Περικλή, τον Γκόγκα, ο οποίος είναι αρμόδιος σε αυτό το κομμάτι. Τη δέχτηκε, βρήκαμε τη σωστή ημερομηνία και σήμερα ελπίζουμε ότι θα μάθουμε ακόμη περισσότερο, θα γίνουμε πιο σοφοί. Εσείς ευελπιστείτε από αυτό και να γίνετε πιο σοφοί, αλλά και να διευκολυνθείτε, φαντάζομαι, στις υπηρεσίες που παρέχετε. Μέχρι στιγμής θεωρείτε ότι λάθη που έγιναν σας κόστησαν και φορολογικά αλλά και οικονομικά? Μέχρι στιγμής θεωρούμε ότι πρώτον χώρια ότι μας κόστησαν και οικονομικά και φορολογικά. Βρεθήκαμε κάποιοι επαγγελματίες μεταξύ μας να είμαστε άλλοι κάποιοι πιο φθηνοί, άλλοι κάποιοι πιο ακριβοί και να μην μπορούμε να φανταστούμε τι φταίει. Επομένως, αυτό που πρέπει σήμερα να δούμε είναι ότι να δούμε πραγματικά τι είναι η κοστολόγηση, πώς πρέπει να κοστολογούμε, να επιβιώσει η επιχείρησή μας πάνω απ' όλα σε αυτό το κομμάτι και το βασικότερο απ' όλα να βγουν και οι πελάτες μας κερδισμένοι. Γιατί μια υπερβολική κοστολόγηση ή μια χαμηλότερη κοστολόγηση, κάποιος βγαίνει χαμένος. Επομένως, πρέπει να βγουν δύο κερδισμένοι, όχι μόνο οι επαγγελματίες. Βασικά, ένα δικό μου ερώτημα αρχικό πριν από όλα αυτά είναι η κοστολόγηση γίνεται και βάση κατηγοριών. Και βάση πώς γίνεται ο διαχωρισμός κατηγοριών? Μια βασική διαφορά είναι η κοστολόγηση των υπηρεσιών σε σχέση με την κοστολόγηση των προϊόντων. Η κοστολόγηση των προϊόντων είναι λίγο πολύ πιο απλή. Η κοστολόγηση των υπηρεσιών είναι πιο σύνθετη. Γι' αυτό, όταν έκανε την πρόταση ο κύριος Παντελής Χαβιαράς, ο πρόεδρος, μου την έκανε εδώ και αρκετούς μήνες βέβαια, να κάνουμε κάτι τέτοιο, το βρήκα πολύ ενδιαφέρον. Με έκανε έκπληξη κιόλας που υπήρχε τέτοιο ενδιαφέρον με τους επαγγελματίες και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και γι' αυτό αμέσως του είπα ναι, φυσικά να το κάνουμε, γιατί είναι πολύ ουσιαστικό και είναι κάτι το οποίο είναι θετικό και για τους επαγγελματίες, αλλά και για όλους εμάς που χρειαζόμαστε τις υπηρεσίες των επαγγελματιών. Δηλαδή, κερδίζουμε και οι δύο πλευρές όταν γίνεται σωστή η κοστολόγηση αυτών των υπηρεσιών. Διαφορετικά, καταλήγουμε σε περιπτώσεις που ούτε εμείς έχουμε την υπηρεσία που χρειαζόμαστε, ούτε και οι ίδιοι μπορούν να κερδίσουν από το επάγγελμά τους όσο μπορούν να κερδίσουν. Γι' αυτό λοιπόν είναι αμοιβαίο το όφελος από κάτι τέτοιο. Μέχρι τώρα φταίει το γεγονός ότι αφενός δεν γνώριζαν οι ίδιοι, δεν είχαν γνώσεις δηλαδή, αλλά ίσως και οι λογιστές της Ροδόπης ή γενικότερα είναι πιο χαμηλό το επίπεδο για να μπορέσουν να ανταποκριθούν σε αυτές τις ανάγκες? Όχι, δεν νομίζω. Το επάγγελμα της λογιστικής στη Ροδόπη δεν υστερεί σε τίποτα από τις άλλες περιοχές. Η δική μου εμπειρία είναι από τη Θεσσαλονίκη, δεν βλέπω καμία διαφορά. Μη σας πω ότι είναι και ακόμα πιο καλύτεροι, γιατί δουλεύουν καθημερινά με προσωπική επαφή με τους πελάτες τους στη Ροδόπη, οπότε εκεί δεν έχουμε διαφορές. Αυτό που είναι σημαντικό εδώ πέρα τώρα είναι ότι δεν θα μπούμε στο λογιστικό κομμάτι εμείς, το οποίο ούτε τους επαγγελματίες ενδιαφέρει, ούτε τους πελάτες ενδιαφέρει. Θα μπούμε στο θέμα καθαρά της τιμολόγησης. Να μπορεί να ξέρει ένας επαγγελματίας πόσο πρέπει να χρεώσω τη μία ώρα που θα ξοδέψω για να κάνω μια συγκεκριμένη δουλειά. Και αυτό έχει εφαρμογή φυσικά όχι μόνο στους επαγγελματίες, ψυκτικούς, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, σε όλους όσους παρέχουν υπηρεσίες. Γιατρούς, δικηγόρους, οποιοδήποτε άλλος που παρέχει υπηρεσίες στον καταναλωτή. Το κόστος δηλαδή βάσει ποιων προϋποθέσεων βγαίνει? Το κόστος έχει να κάνει με τις χρέωσεις, έχει να κάνει με κάποια σταθερά και μεταβλητά κόστη που θα τα δούμε και θα τα αναλύσουμε ποια είναι. Που πολλά από αυτά δεν τα υπολογίζουν οι επαγγελματίες. Δηλαδή, δεν μπορούν να σκεφτούν κάποιοι από αυτά ότι πρέπει να το χρεώσω και αυτό. Έτσι ώστε δεν έχουν ένα συγκεκριμένο ποσό το οποίο να μπορούν να χρεώσουν τον πελάτη, και ανάλογα να ελιχθούν φυσικά προς τα πάνω ή προς τα κάτω, ανάλογα και με τη ζήτηση που υπάρχει για τις υπηρεσίες σας. Η κάμερα της αθλητικής εκπομπής Αθλητική Ροδόπη και ο συνεργάτης του τηλεοπτικού μας σταθμού Γιώργος Κουταρίδης παρευρέθηκε στο χώρο των προπονήσεων των Ακαδημιών Θράκης, όπου συνομίλησε με τον επικεφαλής των Θρακών, Παναγιώτη Γουτζίδη. Βρισκόμαστε στην Ακαδημία Θράκης. Απέναντί μου θα μπορούσα να το χαρακτηρίσω και ένα θρύλο.
των Ακαδημιών εδώ της περιοχής μας. Κύριος Παναγιώτης Κοτζίδης, ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνατε σήμερα να πούμε ωραία και ενδιαφέροντα πράγματα όσον αφορά το παιδί και τις Ακαδημίες. Κοιτάξτε, ο όρος Ακαδημία Ποδοσφαίρου είναι πολύ σημαντικός. Αρκεί να σκεφτούμε ότι έχουμε να κάνουμε με παιδιά που έχουν όνειρα και συγχρόνως και γονείς που έχουν όνειρα, αλλά το πιο σημαντικό είναι το παιδί. Πρέπει βασικά μέσα από τις ακαδημίες να έχουμε έναν αληθινό χαρακτήρα, να λέμε την αλήθεια και να βοηθάμε όσο δυνατόν τα παιδιά να μπορέσουν να γίνουν δυνατοί άνθρωποι. Και αυτοί πραγματικά που αξίζουν και έχουν ταλέντο και ασχοληθούν επαγγελματικά με το ποδόσφαιρο να είναι έτοιμοι όπου και να βρεθούν να αντιμετωπίσουν τις συνθήκες που πραγματικά θα βρουν, αλλά και αυτοί που δεν ασχοληθούν με το ποδόσφαιρο μέσα από το σύλλογο και τους κανόνες μιας ομάδος να πάρουν τέτοια εφόδια έτσι ώστε και στη ζωή τους εκτός του ποδοσφαίρου πάλι να είναι δυνατοί και νικητές. Είναι σίγουρο, κύριε Κοτζίδη, ότι όλοι δεν θα γίνουν επαγγελματίες ποδοσφαιριστές. Ωστόσο, έχω την εντύπωση από αυτά που γνωρίζω ότι μια ακαδημία και σαν τη δικιά σας, ότι στην αρχή πλάθει άτομα που να είναι ενεργά σε ένα ομαδικό πνεύμα, να το πω έτσι. Και βεβαίως να υπάρχει μια αλληλοκατανόηση μέσα στο παιχνίδι, έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε, πραγματικά η ομάδα τόσο του ποδοσφαίρου, αλλά όλα και τα ομαδικά τα αθλήματα, δημιουργούν πραγματικά συνεργασίες, δημιουργούν μια νοοτροπία ομαδική, όπως λέμε, που είναι πολύ σημαντικό στον άνθρωπο γενικά. Γιατί έξω στη ζωή που θα βγει, αυτά πρέπει να κάνει. Κανένας δεν είναι αυτός που αποφασίζει και εκτελεί μόνος του. Πρέπει να υπάρχει μια συνεργασία γενικά στη ζωή για να καταφέρει πράγματα και να έχει επιτυχίες. Εδώ στην Ακαδημία Θράκες, τι γίνεται, τι καλή δουλειά γίνεται, για πείτε μας λίγο. Πιστεύω ότι αυτό είναι ο σκοπός μας, αυτό που σας είπα από πριν, ότι πρέπει εμείς να δουλέψουμε όσο το δυνατόν πιο επαγγελματικά, να δώσουμε τα εφόδια και να πούμε αλήθειες στο τι γίνεται στο ποδόσφαιρο και ποιο είναι το μέλλον του κάθε παιδιού. Μέσα από αυτήν την νοοτροπία, μέσα από αυτές τις αρχές, από τη στιγμή που έρχονται τα παιδιά στα ποδητήρια μέχρι που φεύγουν από το γήπεδο, να ξέρουν ότι πραγματικά αυτό συμβαίνει και όταν βρεθούν αντιμέτωποι κάπου αλλού είτε επαγγελματικά ή στο ποδόσφαιρο αλλά και σε οποιαδήποτε κάτι αποφασίσουν τα παιδιά να πραγματικά να είναι πολύ δυνατοί. Αυτό είναι ο σκοπός, έτσι ώστε αυτοί που θα ασχοληθούν με το ποδόσφαιρο να τα καταφέρουν, αλλά να τα καταφέρουν και αυτοί που ασχοληθούν κάτι άλλο εκτός από το ποδόσφαιρο. Πολύ σωστά μιλάτε. Τώρα ως Παναγιώτης Κοτζίδης μιλάμε για ένας προπονητής με UEFA Pro. Δεν νομίζω να γνωρίζω κάποιον άλλον. Νομίζω είναι το υψηλότερο αξίωμα, να το πω, στην προπονητική. Μέχρι στιγμής αυτό είναι το υψηλότερο, ναι. Εσάς όταν σας βλέπουν τα νεαρά παιδιά να είστε τόσο υψηλά, έτσι να το πω, όσον αφορά τη θέση, πώς σας βλέπουν και τι σας ρωτάνε για να μάθουν από κάποιους παίκτες που είχατε στο παρελθόν που συνεργαστήκατε? Έχουν το ενδιαφέρον έτσι συγκλίζουν έτσι με το μυαλό τους, θα το πω? Κοιτάξτε, όλα τα παιδιά εδώ που έρχονται είτε είναι ταλέντα που λέμε είτε όχι έχουν όνειρα και μέσα από τα όνειρα δημιουργούν απορίες και θέλουν να μάθουν πολλά πράγματα. Είναι κάτι πραγματικά που τα αγαπάνε όλα τα παιδιά και προσπαθούν όσο το δυνατόν να μάθουν πραγματικά και ό,τι απορίες έχουν μπορούν να ρωτήσουν ή ακόμα και με τον τρόπο τους να τους αναγκάσει να τους πεις πράγματα. Αυτό είναι κάτι θετικό και δείχνει ότι τα παιδιά βαδίζουν σε ένα σωστό έτσι, τρόπο σκέψης. Για να σας αφήσω κιόλας να παρακολουθήσετε τις προπονήσεις, ήσασταν αυτός που άνοιξε, ας πούμε, το δρόμο των Ακαδημιών. Βγάλατε και αρκετούς παίκτες που παίζουν ακόμα. Είστε περήφανος για αυτό το έργο σας και αν μιλάτε με κάποιους αυτούς ακόμα και αν τους συμβουλεύετε? Μιλάω με όλα τα παιδιά, είτε αυτά έχουν παίξει επαγγελματικά, αλλά υπάρχουν και παιδιά που ασχολούνται ερασιτεχνικά με το ποδόσφαιρο και εδώ στην πόλη μας και στον νομό μας ευρύτερα. Το πιο σημαντικό για μένα είναι όταν τους αντικρίζω, είναι αυτό που αισθάνεσαι μια χαρά και μια αληθινή έτσι αγάπη στο πρόσωπό μου από όλα τα παιδιά, είτε έχουν από αυτά τα παιδιά που έχουν και παίζουν επαγγελματικά είτε όχι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για μένα. Σου δείχνουν ότι πραγματικά κάτι έκανες για αυτούς
και αυτό είναι έτσι μια επιβράβηση για μένα. Παρακολουθήστε ποια φαρμακεία διανυκτερεύουν για σήμερα Τρίτη 29 Οκτωβρίου αλλά και αύριο Τετάρτη 30 του μηνός. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την πόλη της Κομωτινής αλλά και ολόκληρη την περιφέρεια για αύριο Τετάρτη 30 Οκτωβρίου. Παρακολουθήσατε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του TV Ροδόπη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Εσείς μπορείτε να παρακολουθείτε όλα τα δελτία ειδήσεων και όλες τις εκπομπές μας μέσα από την ηλεκτρονική μας ιστοσελίδα www.rodopinet.gr καθώς και από το Facebook TV Ροδόπη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Να έχετε ένα καλό βράδυ.